Οι Σκοπιανοί παραδίδουν όλα τα ρωσική κατασκευή οπλικά του συστήματα στην Ουκρανία και αγοράζουν αμερικανικό στρατιωτικό υλικό σε μια προσπάθεια να εξυγχρονίσουν τι ένοπλε δυνάμει του λόγω του ΝΑΤΟ και του ρωσικού μπαμπούλα, όπω αναφέρουν ξένοι ειδικοί. Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε πιθανή πώληση στα Σκόπια που αφορά τα ελαφρά θωρακισμένα τακτικά οχήματα M1280A1, ανακοίνωσε την Παρασκευή η Αμερικανική Υπηρεσία Συνεργασία για την Ασφάλεια στην Άμυνα. Τα ελευθερά θωρακισμένα τακτικά οχήματα θα εξοπλίσουν τι μονάδε πεζικού των Σκοπίων με σύγχρονε δυνατότητε τακτικών οχημάτων, ενισχύοντα την ικανότητά τη να αντιμετωπίζει τι εξελισσόμενε απειλέ και να συμμετέχει αποτελεσματικά στι επιχειρήσει του ΝΑΤΟ. Η προτινόμενη πώληση ευθυγραμμίζεται με του στρατηγικού στόχου του κρατηδίου των Σκοπίων για την ενίσχυση τη άμυνα και την προώθηση τη διαλειτουργικότητα με τι δυνάμει των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προ την ενίσχυση τη θέση και τη ανθεκτικότητα τη χώρα απέναντι στι Προκλήσει, αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Συνεργασία Αμυντική Ασφάλεια, η απόκτηση αυτών των τακτικών οχημάτων θα επιτρέψει στα Σκόπια να αναχαιτήσει αντιπάλου και να συμβάλλει ενεργά στι προσπάθειε συλλογική ασφάλεια. Η έγκριση αυτή τη στρατιωτική πώληση υπογραμμίζει τη διαρκή εταιρική σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και των Σκοπίων για την προώθηση τη περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια. Έτσι αναφέρουν αμερικανικέ πηγέ, αλλά ουσιαστικά αφορούν την πώληση αμερικανικού υλικού σε μια χώρα ακόμη τη. Συμμαχίας. Το θωρακισμένο όχημα JLTV είναι ασφαλές για το πληρώμα και κατάλληλο για μάχες μικρής κλίμακας καθώς και για τη μεταφορά στρατευμάτων. Δεν είναι όμω κατάλληλο για μεγάλε αποστάσει λόγω απαιτήσεων συντήρηση. Τα JLTV έχουν μεταφορική ικανότητα που κυμαίνεται από τα 1600 έω τα 2300 κιλά. Οι Σκοπιανοί εξοπλίζονται με εξοπλισμό από τι ΗΠΑ με στόχο να αλλάξουν όλα τα ρωσική και σερβική προέλευση συστήματα που διαθέτουν. Οι γείτονε θα αγοράσουν τεθωρακισμένο οχήματα μάχη, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και πιθανότατα τουρκικά εξοπλισμένα UAV. Με μια σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών, το γειτονικό κρατήδιο σχεδιάζει να πραγματοποιήσει μια μετάβαση στρατιωτικού εξυγχρονισμού από τον εξοπλισμό τη Σοβιετική Εποχή στο σημερινό Γίγνεσθε, ενώ έγινε γνωστή και η παράδοση οπλικών συστημάτων Σοβιετική Εποχή στον Ουκρανικό στρατό. Τα υπάρχοντα προγράμματα εξυγχρονισμού του κρατηδίου περιλαμβάνουν και την απόκτηση τεθωρακισμένων οχημάτων Striker. Εστιάζοντα τι προσπάθειε αναβάθμιση τη σε μεγάλο βαθμό στι δυνατότητε χερσαίου πολέμου, τα υπάρχοντα προγράμματα εξυγχρονισμού των Σκοπιανών Ενόπλων περιλαμβάνουν την απόκτηση ελαφρά τακτικών οχημάτων και οχημάτων striker δείχνοντα την επιθυμία τη χώρα να εξυγχρονίσει τι ένοπλε δυνάμει τη και να αντικαταστήσει ό,τι έχει παραδώσει στην Ουκρανία. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.